Επίσης Σαντορινιός και Ασημακοπούλου. Και αφού τελειώσουν οι τρεις συνάδελφοι, μετά βέβαια και τον κύριο Υπουργό, θα πάμε στους εισηγητές, έτσι, για την κατάρθρον συζήτηση. Και μετά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ειλικρινά ήλπιζα να μην χρειαστεί να μιλήσω σήμερα, γιατί νομίζω χθες στην αρχική συζήτηση δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για το νέο νόμο που αφορά την κύρωση των δασικών χαρτών. Δυστυχώς ελπίδα διαψεύδεται, διότι μετά από 40 μέρες διαβούλευση, οι 10 μέρες προνομιακά για τους επαγγελματικούς φορείς και για τα κόμματα, αλλά και μετά από πάνω από 6 μήνες διάλογο, πάρα πολύ σοβαρό διάλογο που έγινε από κοινού με τη Διεύθυνση Δασών και την ΕΚΧΑ, το κτηματολόγιο που λέμε, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες και της ΕΚΤΑ και των δασικών χαρτών που όλο αυτό το διάστημα 8-9 μήνες κάνανε πάρα πολύ σκληρή δουλειά για να θεραπεύσουμε χρόνιες παθογένειες. Γιατί είναι δικό τους προϊόν ο νόμος. Και οι άνθρωποι εκεί είναι ακριβώς εκείνοι οι μηχανικοί και εκείνοι οι δασολόγοι οι οποίοι είναι μέλη και του ΓΙΟΤΕ και του ΤΕ. Άρα αυτός ο νόμος είναι δικό τους παιδί και θέλω να τους ευχαριστήσω. Παρόλα αυτά, χωρίς να έχει κατατεθεί στη διαβούλευση τίποτα, ξαφνικά έρχονται εδώ πέρα μερικοί και λένε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Και μάλιστα λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μπλοκάρει την κατάρτιση, τη θεώρηση, την ανάρτηση και την κύρωση των δασικών χαρτών. Για να δούμε λοιπόν μερικά ιστορικά στοιχεία. Με το νόμο 3889 του 10, για το οποίο καυχήθηκε ο αγορητής της του ΠΑΣΟΚ, αρμόδια για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών ήταν η Διεύθυνση Δασών τότε, το 10. Αυτό επελέγει, αλλά βέβαια σε αδυναμία, όπως περίπου λέμε και εμείς σήμερα, μπορεί να ανατεθεί και σε ιδιωτικά γραφεία. Βέβαια, έλεγε ότι όπου υπάρχει διαδικασία κτηματογράφησης, αυτό ανατίθεται στην εταιρεία τότε του κτηματολογίου. Με μια υπουργική απόφαση την εποχή εκείνη, όλη η χώρα κηρύχθηκε κτηματογραφούμενη. Αυτομάτως λοιπόν οι δασικές υπηρεσίες έφυγαν από το παιχνίδι. Και έτσι ανατέθηκε, υποτίθεται, όλη η κατάρτιση δασικών χαρτών σε ιδιώτες μελετητές. Γι' αυτό το νόμο καυχήθηκε πριν από λίγη ώρα αγορητής του ΠΑΣΟΚ. Όμως λίγους μήνες μετά η ίδια κυβέρνηση με το 4033 του 11 ξανααναθέτει αρμοδιότητες στην δασική υπηρεσία. Να σας πω το γιατί. Γιατί πολύ απλά τεινάχτηκε το σύστημα στον αέρα. Ούτε χρήματα υπήρχαν, ούτε καμία δυνατότητα πραγματικά με αυτό το σύστημα να φτιάξουμε δασικούς χάρτες. Οι ίδιοι λοιπόν αναιρέσαν τον προηγούμενο νόμο, κάνουν την κολοτούμπα και ξαναγυρνάνε στις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν τότε και υποδομή και επάρκεια. Και να πούμε το αποτέλεσμα. Οι 60 δασικοί χάρτες που είναι σήμερα κυρωμένοι είναι προϊόν ακριβώς αυτής της περίοδου. Αποκλειστικά αυτής της περίοδου. Και παρόλα αυτά, 18 μήνες μετά, ερχόμαστε το καλοκαίρι του 2013 και βγάζουμε το 4164, το νόμο που ισχύει σήμερα και για το οποίο πριν από λίγο ακούσαμε το ΓΕΟΤΕ και το ΤΕΝΑ, μας λένε δεν χρειάζεται καμία αλλαγή. Αυτός είναι ο νόμος. Καμία αλλαγή. Απλώς βγάλετε τα συρτάρια τους χάρτες. Αποτέλεσμα, από τότε μέχρι σήμερα, και όχι βέβαια των ημερών της κυβέρνησής μας, δεν καταρτίστηκε, δεν θεωρήθηκε και δεν εκπονήθηκε και δεν αναρτήθηκε κανένας χάρτης, ούτε λειτουργήσε καμία απολύτως επιτροπή. Αναρωτηθείτε το γιατί, γιατί θα το πούμε πολύ απλά αμέσως μετά. Κανένας. Οι μόνοι χάρτες που συνεχίζουν και θεωρούνται από τις δασικές υπηρεσίες είναι οι χάρτες που καταρτίστηκαν με τον παρελθόντα νόμο. Και όχι με αυτό το καινούριο. Μηδέν αποτέλεσμα επί 3 ολόκληρα χρόνια. Και η απάντηση φυσικά είναι απλή. Πρώτο πρόβλημα, στο 75% της Αττικής και το 40% των Ιωαννίνων, του νομού Ιωαννίνων, εκεί δηλαδή που αυτή τη στιγμή σήμερα είναι το 20% των χαρτιών που έχουν καταρτιστεί, βρέθηκαν τόσο φοβερά λάθη και ασυμφωνίες με τους ορθοφωτοχάρτες, που δεν μπορούσε η δασική υπηρεσία να κάνει δουλειά. Επιπλέον υπήρχαν χιλιάδες αντιρρήσεις. Όταν τολμήσανε το μαραθώνα και τον βγάλανε σε ανάρτηση, ήταν τόσες πολλές χιλιάδες οι αντιρρήσεις που ήταν αδύνατο φυσικά να επιδικαστούν, όταν μάλιστα στην Επιτροπή τότε προβλεπόταν να υπάρχει και εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επιπλέον οι επιτροπές ήταν αμοιβόμενες. Κονδύλι για να μπορέσουμε να τις πληρώσουμε δεν υπήρχε. Ούτε χώροι υπήρχαν να διασυνδυάσουν αυτές τις επιτροπές. Ούτε χώροι υπήρχαν για να μπορέσει να πάει ο πολίτης να υποβάλει την αντίρρηση.
Χιλιάδες πολίτες σχεδόν αποκλείστηκαν από την αντίρρηση. Γιατί τα ακίνητα στην περιοχή την επιδική ήταν 12.000 και μόνο 2.000 αντιρρήσεις ακούστηκαν. Πολλοί πολίτες πιθανά ούτε καν το έμαθαν. Αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα αυτές οι επιτροπές αντιρρήσεων δεν λειτουργήσαν ποτέ. Υπήρξε λέει χάρτης ο οποίος αναρτήθηκε στο Μαραθώνα και δεν λειτουργήσε ποτέ, ποτέ, ποτέ επιτροπές αντιρρήσεων. Και αυτό φυσικά οδήγησε αναγκαστικά ξανά σε ανάκρουση και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Όταν λοιπόν εμείς παραλάβαμε αυτή την πραγματικότητα, δεν υπήρχε καμία απολύτως δυνατότητα να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές, γιατί και διοικητικά η ΕΚΧΑ που είχε αναλάβει το έργο δεν είχε χώρο να στεγάσει, εκτός αν έπρεπε να προκηρύξει ακόμα και ενοικιάσεις χώρων, ούτε όμως οι δασικές υπηρεσίες αναλάμβαναν, γιατί δεν είχαν συνεργαστεί με τους μελετητές, ώστε αυτό πρέπει να είναι σε σύμφωνη γνώμη. Και έτσι βρεθήκαμε στο σημερινό αδιέξοδο. Όποιος λοιπόν έρχεται σήμερα και καυχάται για αυτό το αδιέξοδο και ισχυρίζεται πραγματικά ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί σωστά, πραγματικά τι να πω. 1% των χαρτών της Ελλάδας είναι κυρωμένο σήμερα και αυτό το πράγμα πάλι το χρεώνει η σημερινή κυβέρνηση. Ευχαριστούμε. Άλλο ένα πρόβλημα σημαντικό. Όταν γίνεται μία αντίρρηση, σε ένα σημείο και γίνεται μια άλλη αντίρρηση στο διπλανό και άλλη αντίρρηση στο διπλανό και έχουμε χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες αντίρρησης, πώς διασφαλίζεται, να πάρω το καλό σενάριο ότι όλοι είναι απολύτως έντιμοι, πώς διασφαλίζεται ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την κοινή κρίση, πώς διασφαλίζεται ότι μια επιτροπή είναι λίγο πιο επιοικής με οικιστές και μια άλλη επιτροπή από την κουλτούρα της είναι πιο αυστηρή? Μήπως θα βρεθούμε στο φαινόμενο αντιρρήσεις που στον ένα δήμο κρίνονται και γίνονται αποδεκτές, στο διπλανό δήμο απορρίπτονται? Μήπως θα βρεθούμε στο φαινόμενο στην ίδια περιοχή να έχουμε νομιμοποιημένα ακίνητα με την κρίση κάποιων επιτροπών και άλλα ακίνητα τα οποία να θεωρούνται κατεδαφιστέα? Δεν υπάρχει συνολική αντιμετώπιση στον παρόντα νόμο που εμείς παραλάβαμε. Εμείς λοιπόν θέλαμε να θεραπεύσουμε αυτή την αδυναμία. Θέλουμε εκεί που υπάρχουν χιλιάδες αντιρρήσεις να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση, κοινή και αντικειμενική αντιμετώπιση. Αυτό είναι το στίχημα το οποίο περιγράφεται στο άρθρο 23 και στο 24. Είναι κρίσιμο το ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά για τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν εκατοντάδες επιτροπές, καλοπρόεδρε να το πω, να έχουν τον κίνδυνο να κριτεύουν διαφορετικά. Ας αφήσω πέρα το χρόνο και να καταλήξω στα σπουδαιότερα ζητήματα, τα οποία αφορούν την ενδεχόμενη διαφθορά που ξαφνικά ξανέστησαν οι εκπρόσωποι του ΓΕΤΕ, γιατί ανέφερα χθες κάτι που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, έχουν φτάσει και στον κύριο Ρακιτζή, ότι υπήρξαν επίορκοι πάλι, ότι υπήρξαν εκβιάσεις, ότι υπήρξαν τέτοια φαινόμενα. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να πάω εγώ στον εισαγγελέα όπως με κάλεσε ο εκπρόσωπος. Το θέμα είναι στον καινούριο νόμο να μην μπορεί να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η διαφθορά δεν πατάσεται με το να πας ένα επίοργο στα δικαστήρια. Η διαφθορά πατάσεται όταν έχεις αντικειμενικούς όρους και δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει επιορκία. Γιατί αν έχουμε πάλι ένα νόμο τρίπιο, πάντα θα βρεθεί πιθανά ένας επίοργος. Κάλλιο λοιπόν προλαβάνει παρά θεραπεύει. Και εδώ πέρα να πω και το τελευταίο, γιατί κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό και θα διαβάσω τώρα στο τέλος και μία νομοτεχνική βελτίωση να κλείσουμε και αυτή την πόρτα. Είναι αυτονόητο ότι όπου υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση, το λέει είναι ρητός ο νόμος, τηρείται η δασική νομοθεσία. Εκεί που δεν τηρείται, για κάποιο λόγο συγκεκριμένο αναφέρεται ρητά και προβλέπεται από τον νόμο. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο, ενώ είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που τόλμησε με αυτό το νομοσχέδιο να καταγράψει, τονίζω να καταγράψει, δεν λέω ούτε να νομοποιήσει, ούτε να τακτοποιήσει, να καταγράψει το σύνολο των ακινήτων, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το σύνολο των ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε δασικές περιοχές, να τα είναι αυτά που λέμε τα ιώδη πολύγωνα, να τα καταγράψουμε, να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Έρχονται και μας είπαν να τακτοποιούμε αυθαίρετα. Αναγκαζόμαστε λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, και φέρνουμε μια νομοτεχνική βελτίωση, στην οποία λέμε ξεκάθαρα το αυτονόητο φυσικά, αλλά δεν πειράζει να λέγεται δεύτερη φορά, εφαρμοζομένων των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Και παρακάτω φυσικά, η διαδικασία ανάσης και κύρωση δασικών χαρτών σύμφωνα με το οριζόμενο από τον νόμο, για να μην νομίζει και κανείς ότι ερχόμαστε αυτή τη στιγμή, επειδή καταγράφουμε το πρόβλημα, να δημιουργήσουμε κάποια
τακτοποίηση ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται από τη δασική νομοθεσία φυσικά να έχουν ακίνητο. Κλείνω με μία φράση. Είναι πραγματικά θλιβερό, ακόμα και εκεί που γενναία και θαραλέα, ακόμα και με όλα αυτά τα πρόβλημα που έχει η χώρα τα οικονομικά, πάμε να κάνουμε μεταρρύθμιση, αντιστέκεστε στεναρά. Το παλιό αντιστέκεται στεναρά. Είναι πάρα πολύ θλιβερό να αντιστέκεται στεναρά. Εκεί ακριβώς θα γίνει η μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ.